Ξεκίνησαν οι αιτήσιες απογραφές εκμεταλλεύσεων εγωπροβάτων. Όπως επισημαίνεται, οι κάτοχοι εγωπροβάτων υποχρεούνται να σημάνουν όλα τα ζώα που διατηρούν στην εκμετάλλευσή τους και να πραγματοποιούν ετήσια απογραφή, την οποία πρέπει να υποβάλουν και στο τμήμα κτηνιατρικής. Κάθε χρόνο, αυτή την περίοδο, γίνεται το βασικό σημείο που ενδιαφέρει τους παραγωγούς να γίνεται η καταγραφή των ζώων τους, εφόσον είναι παραγωγοί που ασχολούνται με τα εγωπρόβατα ή τα χειροειδή, τους χείρους. Για ποιο λόγο γίνεται αυτό? Είναι ένα θέμα που αφορά τον ΟΠΚΕΠΕ, το ΟΣΔΕ και οτιδήποτε άλλο μπορείτε να φανταστείτε, τη στατιστική και ό,τι άλλο, που σημαίνει ότι ό,τι νούμερο καταγραφεί, όποια δυναμικότητα καταγραφεί για όλες τις μονάδες που υπάρχουν στην περιοχή της Περιφερειακής Ενότητας Σερών, είναι εκείνη η οποία δηλώνεται, είναι εκείνη που ισχύει. Οι απογραφές των κτηνοτρόφων πρέπει να γίνονται από τη 1 Νοεμβρίου έως τις 15 Δεκεμβρίου κάθε έτος και να κοινοποιούνται εντός ενός μήνα και το αργότερο μέχρι τις 15 Δεκεμβρίου τα κτηνιατρικά κέντρα. Κοινοποίησης μετά τις 15 Δεκεμβρίου συνεπάγεται προσημείωση της ημερομηνίας κοινοποίησης στο Μητρό Εκμετάλλευσης με κόκκινη μελάνη και καταγραφή αυτής στην κτηνιατρική βάση δεδομένων με συνέπειες από τον ΟΠΚΕΠΕ. Θα πρέπει να καταλάβουν οι κτηνοτρόφοι μας ότι είναι υποχρεωμένοι να έρθουν σε επικοινωνία με το κτηνιατρικό κέντρο της περιοχής τους και να κάνουν αυτό που πρέπει. Δηλαδή, στο διάστημα από 1ης μέχρι 15, το αργότερο, εγώ θα έλεγα νωρίτερα να γίνει αυτό το πράγμα, να κάνουν την δήλωση, την καταμέτρηση των ζώων τους και την δήλωση στις υπηρεσίες. Αν δεν γίνει αυτό, κινδυνεύουν να έχουν πολλά προβλήματα σε σχέση και με τον ΟΠΚΕΠΕ, ΟΣΔΕ και όλα τα υπόλοιπα. Αν κάποιος δεν δηλώσει τώρα, θα έχει προβλήματα, που σημαίνει ότι πρώτα απ' όλα θα έρθουν σε συνεννόηση με τα κτηνιατρικά κέντρα, που θα τους πούνε κάποιες λεπτομέρειες που δεν νομίζω να υπάρχουν τίποτα λεπτομέρειες. Το βασικό είναι να γίνει δήλωση που να λέει: έχω 155 κατσίκια, έχω 800 χειρομητέρες, μακάρι να είχαμε, και πάει λέγοντας. Η απογραφή είναι υποχρεωτική και για τις εκμεταλλεύσεις με μηδενικό αριθμό ζώων. Οποιοδήποτε, είτε τώρα ξεκίνησε, είτε ξεκίνησε πριν από 15 μέρες, ίσως όλο αυτό το χρονικό διάστημα ξεκινάει και λέει: έχω 15 πρόβατα, τα δηλώνω, παίρνω κωδικό. Όλοι, μα όλοι είναι υποχρεωμένοι, γιατί σε αυτό το χρονικό διάστημα είναι που γίνεται η καταγραφή, η καταμέτρηση των ζώων, η επίσημη, η οποία ισχύει για τις υπηρεσίες. Θα γίνει μετά κάποιος έλεγχος από εσάς αυτές τις μονάδες? Η έλεγχη είναι καθημερινή, κυρία.